Τι μου κάνετε, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Θα σας βρήκα. Μια μικρή έκθεση για τους υγροτόπους και το δίκτυο Natura 2000. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης έγινε για τους υγροτόπους της Καλονής. Παρουσιάζει συνολικά στην έκθεση όλα τα θετικά τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την αξιοποίηση αυτού του μοναδικού φυσικού δυναμικού. Ωραία, και πάμε να το βλέπουμε κιόλας. Εδώ πρέπει να έχουμε πρωταγωνιστές την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Τριάντη. Ξεκίνησε το 2008 αλλά σταμάτησε. Στη συνέχεια ο κύριος Περιφερειάρχης με μια προγραμματική σύμβαση που έγινε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανέθεσε σε εμάς τη λειτουργία του και από τότε έχουμε συνεχείς εκδηλώσεις με ορνηθοπαρατήρηση, με παιδιά τα οποία έρχονται εδώ για εκπαιδευτικά προγράμματα. Όταν λάβαμε στο Σεπτέμβριο του 9, το βρήκαμε να καταραίει. Εγκαταλελειμμένο, να μην κάνει τίποτα. Πήγαμε τον Νίκο, τον φωνάξαμε. Του λέω, Νίκο, μπορεί να το πάρεις. Και σου κάνω μια σύμβαση. Και να το δουλέψεις. Αυτό ήταν όλο. Κύριε Υπουργέ, σας έλεγα προηγουμένως ότι αυτό το κτίριο, αυτό το κέντρο, υπάρχει στην περιφέρεια. Το βρήκαμε κάπως εγκαταρρεύσει και θεωρήσαμε σκόπιμο να το παραχωρήσουμε με σύμβαση παραχωρητήριο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα κάνουν κάτι. Και πάει τώρα να αναπτυχθεί. Σας μοίρασε διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν. Οι τεχνικές υπηρεσίες περιφέρειας έκαναν μια μελέτη γιατί χρειάζεται εμπειρικές εργασίες σε αυτό το κτίριο. Κυρίως από υγρασία και λόγω γυμνιάσεως με τη θάλασσα. Λοιπόν, θα ήμασταν πολύ και κάποιος εξοπλισμός. Αυτά τα συμποσούνται σε ένα ποσό 250.000. Και θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, τώρα σε εσάς να το υποβάλουμε και στην κυρία Υπουργό το αίτημα, γιατί τούτο εδώ δεν είναι μόνο οικολογικό κέντρο, είναι και τουριστικό, είναι εξειδικευμένος τουρισμός, όπως σας είπε η κυρία. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να εξευρεθούν αυτοί οι πόροι από το Υπουργείο σας και να μας δώσετε στην περιφέρεια και να τους αφαιρώσουμε εδώ, ώστε να ενισχύσουμε και το κτίριο και τις δραστηριότητες του. Σκεφτείτε το παρακαλώ καλά. Δεν το σκεφτώ και πολύ καλά. Η πρόθεση είναι θετική, θα το δούμε. Πάνε για το κέντρο θα πάνε. Δεν το κάνουν άλλες δουλειές. Εδώ θα πάει στην περιοχή. Υπό έναν όρο όμως όλα αυτά. Θα αναγκάξουμε όλοι ζήτω η Αγία Παρασκευή. Ζήτω η Αγία Παρασκευή πρόθεση. Παρόλο που ήταν η περίοδος της πανδημίας, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ ηλεκτρονικά μέσω καινούργιας ιστοσελίδας. Προσπαθήσαμε να δίνουμε κρίσιμες πληροφορίες, κυρίως αυτές που θέλουν οι ξένοι ορνηθοπαρατηρητές. Οι ξένοι ορνηθοπαρατηρητές δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, για τα φλαμίγκο που εμάς μας εντυπωσιάζουν. Γιατί για αυτούς είναι πουλιά τα οποία μπορεί να φωτογραφίσουν σε πάρα πολλές περιοχές. Τους ενδιαφέρει εξειδικευμένη πληροφορία και γι' αυτό είναι πολύτιμο το γεγονός ότι έχουμε εξειδικευμένους επιστήμονες. Οι οποίοι δουλεύουν εδώ, η κυρία Γαλινού έχει κάνει το διδακτορικό της ορνηθολογία, αλλά και όλο το τμήμα περιβάλλοντος στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Έχουμε βιολόγους οι οποίοι δουλεύουν στο κέντρο και χάρη στην περιφέρεια μπορέσαμε και κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από φέτος τον Ιούνιο για τους μικρούς υγροτόπους οι οποίοι υπάρχουν στο νησί σύμφωνα με το περιοδικό διάταγμα το οποίο υπάρχει από το Υπουργείο. Αυτούς τους μικρούς υγροτόπους. Τους αναδεικνύουμε. Η πρώτη εκδήλωση, σας είπαμε και στην Ερεσό, γίνεται στην Ερεσό την Δευτέρα. Συνεχίζουμε όλο το διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε πολλούς επισκέπτες να ενημερώνουμε τον κόσμο για την αξία αυτών των υγροτόπων. Ενώ ταυτόχρονα, θα δείτε και εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έγιναν. Έχουν βρεθεί πουλιά που παρατηρούνται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο, πρώτη καταγραφή. Και αυτό έγινε από τα στελέχη του ΚΠΕΝ. Στο νησί ήρθα για, μαζί με την Σοφία Τζαχαράκη, τη συνάδελφό μου, την Υφυπουργό Τουρισμού. Επισκεφθήκαμε το γεωπάρκο, επισκεφθήκαμε το απολιθωμένο πάρκο, δάσος, τους γεώτοπους. Ήρθαμε λοιπόν για να κάνουμε συνέργεια με την τοπική κοινωνία, με την περιφέρεια, αλλά και με τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, έτσι ώστε μέσω χρηματοδοτήσεων που έχουμε εξασφαλίσει να προστατεύσουμε αυτούς τους υπέροχους γεώτοπους του νησιού, να τους αναδείξουμε και να δώσουμε τα μέσα στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα έτσι στους ανθρώπους του νησιού που
λόγω των προηγούμενων χρόνων της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και πληγώθηκαν και οικονομικά χτυπήθηκαν, να τους δώσουμε τα εργαλεία και τους χρηματοδοτικούς πόρους να περάσουν σε μια άλλη μορφή βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό κάνουμε συνέργειες με τους τοπικούς παράγοντες και με τους φορείς του νησιού. Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς δήμους, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα, για να εντάξουμε προγράμματα ενίσχυσης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το δικό μας το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασχολείται, όπως γνωρίζετε, με την προστασία της βιοποικιλότητας, με την προστασία του περιβάλλοντος και έχουμε μια μεγάλη επιλογή προγραμμάτων τα οποία ήρθαμε να παρουσιάσουμε και να παροτρύνουμε τους τοπικούς παράγοντες να υποβάλουν προτάσεις, τις οποίες εμείς βεβαίως θα τις δούμε με μεγάλη προσοχή και ανοιχτή διάθεση. Ο κοινωνικός τουρισμός και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είδε και, στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και στη Λέσβο με συμμετοχή 61 καταλήμματων, 48 πέρσι προσετέθησαν με την επέκταση που κάναμε φέτος, είδε μια ανάσα. Άρα, αυτό το οποίο έκανε το Υπουργείο και το Υπουργείο Εργασίας, έργο θα μιλήσω για τον τουρισμό, είναι να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να ταξιδέψουν, να επιλέξουν περιοχές στις οποίες τις εμπιστεύονται και φάνηκε ότι ήταν η περιφέρεια μια περιοχή την οποία εμπιστεύτηκαν. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο. Από εκεί και πέρα, όλα τα μέτρα στήριξη που ελήφθησαν, θυμίζω ποια είναι, επιστρεπτές, προκαταβολές, η κάλυψη τώρα των παγίων αναγκών, των δαπανών, είναι κάτι το οποίο ανακοίνωσε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρης, ότι θα αρχίσει η αποπληρωμή αφού επήλθηκε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γέφυρα. Μια σειρά μέτρων, μια δέσμη μέτρων που έφτασε στα 40,7 δισεκατομμύρια σε οικονομική ενίσχυση αλλά και συγκράτηση ανεργίας. Μας ενδιαφέρει το να μπορέσει ο κόσμος να κρατήσει τη δουλειά του. Νομίζω είναι μέτρα τα οποία ήταν προς την θετική κατεύθυνση, ήταν το μεγαλύτερο ούτως ή άλλως πρόγραμμα στήριξης. Και στόχο έχουν να μείνουμε όλοι όρθιοι ουσιαστικά μετά από αυτή την πανδημία που και αναπάντεχη ήταν και είχε φοβερές προεκτάσεις. Άρα αυτά είναι τα πλαίσια και από εκεί και πέρα. Μιλάμε και για το αύριο. Το αύριο είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου 300 εκατομμύρια είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει μέσα στο Υπουργείο Τουρισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αγγίζει θαλάσσιο τουρισμό, ορεινό τουρισμό, τον οικοτουρισμό, το κομμάτι της βιωσιμότητας, γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά που θα συζητούνται από εδώ πέρα είναι ο βιώσιμος τουρισμός και δάνεια τα οποία θα δοθούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως μας ανέφερε ο κ. Θοδωρής Σκυλακάκης πριν λίγες μέρες σε ένα σεμινάριο που κάναμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Για τους εργαζομένους του τουρισμού που φέτος δεν θα δουλέψουν, υπάρχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα από το Υπουργείο ώστε να στηριχθούν οικονομικά? Θυμίζω ότι ήδη τρέχει του εργασίας, γιατί όλοι καταλαβαίνετε ότι το Υπουργείο μας έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Άρα, τα αρμόδια Υπουργεία είναι κυρίως το εργασίας και το οικονομικό όταν πρόκειται να κάνει ή το ανάπτυξη όπως κάνει τώρα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Άρα, ήδη τρέχει το πρόγραμμα για τους 100.000 ανέργους, αν το ξέρετε ήδη, που ήδη γίνονται δηλώσεις, αλλά από εκεί και πέρα και το συνεργασία. Και οι υπόλοιπες πρόνοιες που υπήρξαν ήταν για να συντηρηθεί προφανώς και το κομμάτι της εργασίας. Επαναλαμβάνω, η μέγιστη στόχευση και η προτεραιότητα είναι να κρατηθούν οι εργασίες και οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν σε μια επιχείρηση. Γιατί αν δεν υπάρχει επιχείρηση, δεν υπάρχει εργαζόμενος. Εργαζόμενοι χωρίς επιχείρηση επίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι δόθηκαν, εξαντλήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα περιθώρια τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά για να μπορέσουμε στους δύο αυτούς πυλώνες, επιχειρηματικότητα και εργασία, να στηριχθούν έτσι οι άνθρωποι.